Είμαστε εδώ με τον κύριο Χαραλάμπο Θεοπέμπτος, ο οποίος είναι ρέκτορας στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θα ήθελα να περάσω στο θέμα της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας, η οποία, όπως έχουμε συζητήσει, είναι μεγάλη προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να πείτε αν έχετε δει βελτίωση δηλαδή, σε αυτά τα θέματα από την αρχή της θητείας σας ως Επίτροπος Περιβάλλοντος μέχρι τα τελευταία χρόνια? Να πω ότι όσον αφορά το θέμα της έρευνας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας που αγωνιζόμαστε για το περιβάλλον, γιατί κάθε φορά που έρχεσαι σε σύγκρουση με κάποιον ο οποίος παίρνει αποφάσεις πολιτικές με κριτήρια πολιτικά παρά επιστημονικά, χρειάζεσαι να έχεις την επιστημονική υποστήριξη. Αυτή την υποστήριξη δεν τη βρίσκεις εύκολα, γιατί μέχρι πρώτην η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τις νομοθεσίες της, χωρίς να βρίσκεις εύκολα και το δικαιολογητικό για το πώς κατάληξε να δημιουργείται μια οδηγία ή ένας κανονισμός. Τώρα όμως η αλήθεια είναι ότι μπορείς να βρεις και τις διαβουλεύσεις, τις απόψεις των ειδικών, μπορείς να βρεις να πάει να ειχνηλατήσει πίσω από την αρχή τη πρώτη σκέψη, σιγά σιγά τι επιστημονικέ απόψει και το πώ κατάληξε ο κανονισμό ή η οδηγία. Αλλά πιο παλιά αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν όμω έρθει στην Κύπρο, να μεταφέρει την οδηγία, έστω και αν είχε υποστήριξη επιστημονική πίσω τη, κάποια στιγμή καταλήγει να έχει την ανάγκη να τη μεταφέρει στα κυπριακά δεδομένα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνει αυτή τη μεταφορά, γιατί ξεκινούν μετά οι διάφορες πιέσεις. Είναι αυτοί που θα ενοχληθούν, αυτοί που θα ωφεληθούν, οι περιβαλλοντεστές που βλέπουν έτσι, οι επιχειρήσεις που βλέπουν άλλος πώς, τα πολιτικά κόμματα που εξυπηρετούν συμφέροντα κτλ. Εκεί νιώθεις πάρα πολλά το κενό της επιστημονικής υποστήριξης για τον τόπο σου. Και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα ήθελα να μπορούσαμε να βρούμε μια απάντηση σε αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι την ώρα που πας να στήσεις τα επιχειρήματα σου, το τι συνέβαινε στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, βοηθά, αλλά αν δεν έχεις και στον τόπο σου την επιστημονική υποστήριξη, είναι πρόβλημα. Άρα αναφερθήκατε σε διάφορες ομάδες ενδιαφερόντων βασικά, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο που υλοποιούνται κάποιες αποφάσεις σε διαφορετικό επίπεδο. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί έτσι μια γέφυρα μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ενδιαφερόντων? Όταν ξεκινήσει κάποιος να κοιτάξει το θέμα τη διαδικασία που ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, βασικά έρχεται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο κανονισμός, τον οποίο κανονισμό δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα, γιατί βασικά μεταφέρεις το κείμενο όπως είναι, μόνο μικρά περιθώρια έχεις. Αλλά η οδηγία σου δίνει πολύ μεγάλο περιθώριο δράσης για το πώς θα τη μεταφέρεις. Έχουμε έναν εσωτερικό κανονισμό στην κυβέρνηση, ο οποίος λέει ότι πρέπει να κάνεις διαβούλευση. Mm-hmm. Ο εσωτερικός κανονισμός είναι, νομίζω, μόνο για το Θεαθήνε. Γιατί μπορώ να σας δείξω ιστοσελίδες υπουργείων, οι οποίοι βάζουν πάνω το νομοσχέδιο, λέει νομοσχέδιο για διαβούλευση, κανένας δεν το ξέρει. Με το να κάνεις μια ανάρτηση δεν σημαίνει ότι έμαθα εγώ ενδιαφερόμενος ότι υπάρχει αυτό το πράγμα υπό διαβούλευση. Μπορεί μάλιστα να το κάνουν ανάρτηση επειδή τους το επιβάλλουν, αλλά να καλέσουν
και ανθρώπους που συμφωνούν μαζί τους για να πει ότι έκανα και διαβούλευση γιατί επέβαλαν τον νόμο και οι απόψεις όλοι συμφωνούν να το πάρουμε αυτό. Αλλά μπορεί στο τέλος να κάλεσες μόνο επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ή να κάλεσες μόνο όσους ξέρεις από πριν ότι συμφωνούν μαζί σου. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στην εκδημοκρατικοποίηση των διαδικασιών. Να πω ότι όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος, έχουμε και νομική υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, γιατί η σύμβαση του Άρχους, η οποία έχει μεταφερθεί και στην Κυπριακή Νομοθεσία, δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να πληροφορείται, να παίρνει πληροφορίες για το περιβάλλον, του δίνει το δικαίωμα να συμμετέχει στη λήψη της απόφασης και σε περιβαλλοντικές οργανώσεις δίνει το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Άρα, τουλάχιστον στα περιβαλλοντικά θέματα, και από ό,τι είδα και από μια άλλη σύμβαση που υπογράψαμε και στα θέματα λειτουργίας των Δήμων και των τοπικών αρχών, έπρεπε να υπάρχει και ως σωστή διαδικασία συμμετοχής του κοινού και των ενδιαφερόμενων ομάδων με μια σειρά από διαβουλεύσεις, με επιστημονική υποστήριξη, γιατί για να κάνεις διαβούλευση σημαίνει ότι πρέπει να φέρεις ένα κείμενο το οποίο να διαβάσει ο άλλος και να καταλάβει το πρόβλημα, τις απόψεις, και για να το ετοιμάσεις αυτό το κείμενο χρειάζεσαι υποστήριξη. Βλέπετε καθόλου εξέλιξη στο πώς και πόσον το κοινό συμμετέχει στις διαδικασίες αυτές, δηλαδή απλώς ο κόσμος? Ο κόσμος πλέον τολμά, βγαίνει έξω, κάνει διαδηλώσεις, πηγαίνει το θέμα στη Βουλή, κάνουν φασαρία έξω από τις συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβουλίο. Αντιδρά ο κόσμος και έχω δει και θετικά αποτελέσματα και έχω, πρέπει να πω, και εκνευριστεί που τις παρατυπίες που κάνει το κράτος για να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολίτες. Η αντίδραση του κόσμου πέραν των διαδηλώσεων ή κάποιων διαμαρτυριών, ποιες άλλες μορφές έχετε δει ότι έχει πάρει? Χρησιμοποιούν πάρα πολλά τα κοινωνικά δικτύα, το Facebook και παράδειγμα, έναν κύριο εργαλείο για να δημιουργούν, αν θέλετε, το κίνημα υπέρ τους, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες, τις συναντήσεις, το τι θα γίνει κτλ. Ένα πράγμα το οποίο κάνω συχνά είναι, και έχω βοηθήσει σε αυτόν, να καταγγείλουν είτε για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε να μεταφέρουν καταγγελία στο γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης, άρθρα που δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Άλλοι ετοιμάζουν φυλάδια, χτυπούν πόρτα σε πόρτα. Όμως πρέπει να πω ότι πέραν από τα άτομα τα οποία ευαισθητοποιούνται για να κάνουν αυτόν τον αγώνα, βλέπεις ότι οι υπόλοιποι είναι αδιάφοροι. Όταν φτάσει όμως το πρόβλημα κοντά τους, λένε: μα ξέρεις, ξέρω εγώ, έχει μια σειρά από δικαιολογίες. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τον Κύπριο να αναμειχθεί. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος που έστω και λίγοι αυτοί που το κάνουν είναι πιο πολλοί από ό,τι είχαμε άλλες χρονιές. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός και έτσι είμαι χαρούμενος. Ως ποσοστό όμως θα λέγατε ότι είναι μικρό. Είναι πολύ μικρό. Ναι, ναι. Είναι και οι πιο πολλοί αντιδρούν μόνο όταν έχουν δικό τους πρόβλημα. Όταν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, απλώς παρακολουθούν και δεν συμμετέχουν ούτε βοηθούν. Τώρα με τα petitions, κάτι πάει να γίνει. Υπάρχει μια προσπάθεια η οποία ελπίζω να προχωρήσει και να έχει καλό τέλος, όπου θα δημιουργηθεί, θα αναληφθεί από την κυβέρνηση η ευθύνη να συζητά, να εξετάζει, να πηγαίνει στη Βουλή ένα θέμα μετά από έναν ορισμένο αριθμό υπογραφών ενός petition. Παραμένουν τα τεχνικά τα θέματα, ποιος θα ξεκινά το petition, σε ποιο θα ανήκουν οι υπογραφές κτλ. Τα οποία προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το ξεπεράσουμε. Κάτι το οποίο είναι συνήθες σε άλλες χώρες, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξ όσο γνωρίζω. Για παράδειγμα, ξέρω ότι η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδικασία petition και μάλιστα μπορείς να πας να δεις ένα petition σιγά σιγά πώς σε προχώρησε, ποιος το συζήτησε, τι είπε κτλ. Το petition είναι μια μορφή. Υπάρχει και το θέμα του δημοψηφίσματος, για παράδειγμα, το οποίο θα το δείτε πολύ διαδεδομένο, για παράδειγμα, στην Ελβετία. Αλλά οι πιο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς στην Κύπρο
Έχουμε υπογράψει μία σύμβαση όπου υποχρεώνονται οι τοπικές αρχές, όχι για περιβαλλοντικά θέματα, αλλά για οποιοδήποτε θέμα, να δίνουν πληροφόρηση του κόσμου, να τον καλούν να συμμετέχει και να κάνουν και δημοψηφίσματα. Υπογράψαμε τη σύμβαση, αλλά δεν την έχουμε υλοποιήσει και δυστυχώς ούτε στην πρόταση της κυβέρνησης για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν περιελήφθηκε το δικαίωμα του πολίτη να πληροφορείται, να συμμετέχει στη λήψη της απόφασης και το δικαίωμα στην τοπική αρχή να κηρύσει δημοψηφίσματα. Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι θα μπορούσαμε έτσι να επιτύχουμε μεγαλύτερη κινητοποίηση για αυτά τα θέματα από τον απλό κόσμο? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται πληροφόρηση. Σημαντικό ο κόσμος να ξέρει γιατί φωνάζουμε, τι πάει να κάνει η κυβέρνηση και γιατί φωνάζουν, ή τι πάει να κάνει ο Δήμος και γιατί φωνάζουν ορισμένοι. Μπορεί κάποιος να φωνάζει άδικα. Δεν είναι πάντα αυτή η κυβέρνηση ή ο Δήμος. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν έχεις ανοιχτά τα χαρτιά σου, όταν ό,τι πληροφορία έχεις μπορώ να τη δω, όταν δικαιούμαι να συμμετέχω και να παρακολουθώ τη συνεδρίαση του Δήμου, όταν μπορώ να σε πάρω δικαστήριο για την απόφαση που πήρες, όταν μου ζητάς να λάβω μέρος σε διαβουλεύσεις και σε δημοψηφίσματα, έχεις καλύτερη δημοκρατία και μειώνεις επίσης και τις δυνατότητες να όλα να γίνονται για κάποιους λόγους που αποκαλούμε γενικά διαφθορά. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα στο εξωτερικό. Δεν λέω ότι δεν έχει διαφθορά στο εξωτερικό, αλλά είναι μειωμένη γιατί υπάρχουν οι διαδικασίες που τη δυσκολεύουν πάρα πολλά. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Για παράδειγμα, εγώ έχω πάει σε δημοτικό συμβούλιο σε μία πόλη στο Δημαρχείο μιας πόλης στην Ολλανδία, που υπήρχαν κάμερες για να παρακολουθά ο κόσμος online τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όσοι ήθελαν να την παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις ζωντανά, υπήρχε εξώστης και επερηφανεύονταν γιατί στον εξώστη ήταν σχεδιασμένος ο εξώστης. Τώρα, που είσαι στον εξώστη και παρακολουθάς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεδριάζουν, μπορούσες να βλέπεις τα έγγραφα τους και την οθόνη του υπολογιστή. Και είχε ξεχωριστή πόρτα, δεν ήθελες άδεια να πας να παρακολουθήσεις. Εμάς κλείνουν την πόρτα και σε αφήνουν έξω και χτυπάς και δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα. Και αν για παράδειγμα ξέρουν ότι είναι ένα καυτό θέμα, τότε το τι κάνουν, βάλουν, λένε ότι η ατζέντα περιέχει αυτά τα θέματα, το βάζουν πρώτον ή δεν λένε ότι είναι στην ατζέντα και μετά βγάζουν άλλη ατζέντα, κάνουν διάφορα κόλπα για να αποφύγουν τον κόσμο. Ποια θέματα βλέπετε να απασχολούν τον κόσμο ο οποίος αποφασίζει να συμμετέχει στα κοινά με αυτόν τον τρόπο, που έχουν σχέση με ιδιαίτερα σχεδόν με πάντα έχουν σχέση με, σχεδόν πάντα έχουν σχέση με το θέμα της υγείας, γιατί αυτόν ενοχλεί πολύ κόσμο. Δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για να σώσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου, αν και υπάρχει ο κόσμος ευτυχώς. Συνήθως είναι θέματα υγείας και οικονομίας. Είναι αυτά τα δύο θέματα τα οποία επηρεάζουν πάρα πολλούς. Το θέμα της υγείας είναι εκεί που χρειάζεσαι και την πιο πολύ τεχνική υποστήριξη. Για τα άλλα, τα θέματα για τα οικονομικά μπορεί να είναι και θέματα απόψης κάποτε, αλλά για τα θέματα υγείας που έχουν σχέση με έρευνα, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, αν επηρεάζει, πόσο μακριά πρέπει να είναι, τι συμβαίνει, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν σχέση και με την τεχνική πλευρά και την νομοθετική, είναι τα πιο δύσκολα και είναι αυτά που χρειάζεται να γίνει πληροφόρηση στον κόσμο. Εξ όσο γνωρίζετε, ενδιαφέρονται καθόλου για θέματα τεχνολογίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης και επιστήμης? Ενδιαφέρει περισσότερο, από ό,τι έχω προσέξει, τους νεαρούς, οι φρέσκοι αποφοιτητές των πανεπιστημίων, οι οποίοι ψάχνουν αυτά τα πράγματα και άλλοι τα ψάχνουν από δικό τους ενδιαφέρον, αλλά πάρα πολλοί κόσμοι τα ψάχνει για να δει αν υπάρχει και κάποιο είδους ευκαιρία εργοδότησης για να κάνεις κάτι τέτοιο, να ασχοληθείς με τέτοιου είδους θέματα. Υπάρχουν και θέματα τα οποία έχουν σχέση με ψηλή τεχνολογία, υπάρχουν και θέματα που έχουν σχέση με πολύ χαμηλή τεχνολογία ή ακόμα και θέματα τα οποία είχαμε παλιά τις εμπειρίες, αλλά για κάποιο λόγο τα χάσαμε. Κακώς για μένα, αλλά χάσαμε αυτές τις εμπειρίες. Γι' αυτό εκεί βλέπεις πολύ ενδιαφέρον από την νεολαία ιδιαίτερα, γιατί επαναλαμβάνω μπορεί να σου προσφέρει και ευκαιρίες εργοδότησης.
Βλέπετε να ενδιαφέρονται καθόλου να πάρουν θέση σε έτσι επίμαχα ζητήματα τα οποία... Η νεολαία βέβαια, ναι, ναι. Και να εκφέρουν άποψη ή να προτείνουν λύσεις. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τα κανάλια να μεταφέρουν τις άποψεις τους εύκολα. Δηλαδή δεν προσφέρει το κανάλι η κυβέρνηση να ακούσει τον νέο τον κόσμο, τους επιστήμονες, τις απόψεις. Είναι ασυνήθιστη η κρατική μηχανή να πηγαίνει κάποιος και να λέει ότι ξέρεις, αντί να το κάνεις έτσι, κάνε το έτσι. Ξέρω το αξίωμα που λέει είναι ότι όλοι αντιστέκονται στην αλλαγή, αλλά εμείς στην Κύπρο έχουμε χτίσει πολύ μεγάλων τείχων για να μην κάνουμε αλλαγή. Είναι πολλά, πολλά δύσκολο να πετύχεις οτιδήποτε. Δυστυχώς γι' αυτό πολλές φορές σκέφτομαι ότι ίσως το σωστό τρόπος είναι να περάσουμε νομοθεσίες για να δώσουμε δικαίωμα στον κόσμο να πιέζει περισσότερο. Υπάρχουν οποιαδήποτε ηθικά ζητήματα τα οποία φαίνεται να θίγει ο κόσμος, τις αντιδράσεις του? Ηθικά ζητήματα υπάρχουν όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα. Θα βρείτε ηθικά ζητήματα όσον αφορά το θέμα της κλωνοποίησης, που είναι πολύ καυτό θέμα, περιβαλλοντικό. Και είναι και τα αθέματα που έχουν σχέση με το δικαίωμα να γνωρίζεις τι τρώεις γενικά. Και είναι επίσης και θέματα συμπεριφοράς εναντί των ζώων. Είναι τα κομμάτια τα περιβαλλοντικά που έχουν σχέση με τα θέματα ηθικής. Είναι φυσικά και θέμα ηθικής ή ανηθικότητας να γνωρίζω ότι όταν βάλω εδώ έναν εργοστάσιο το οποίο εκπέμπει ότι θα πειράξει, θα επηρεάσει, να το πω πιο απλά, την υγεία των κατοίκων και πάλι να το κάνω γιατί θέλω να βοηθήσω κάποιο φίλο μου. Είναι ανηθικότητα για μένα αυτό το πράγμα. Θέλω να δω την άποψή σας για το πώς θα μπορούσαμε ίσως να ενεργοποιήσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών για να αποκτήσουν έτσι σιγά σιγά αυτές τις δεξιότητες και τις γνώσεις για να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Η κυβέρνηση έχει περάσει εδώ και χρόνια και ξεκίνησε να εφαρμόζει το σχέδιο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Εκεί γίνονται, ξέρω πως σε όλα τα προγράμματα, διάφορες συζητήσεις για το τι θα περιληφθεί και τι θα μείνει έξω κτλ. Οπότε, αν κάποιος σκοπεύει να πετύχει κάτι, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι θα περάσει μέσα μια αναφορά τουλάχιστον μέσα στο σχέδιο αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η εκπαίδευση η οποία γίνεται στους εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν συχνά εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζονται σε ορισμένα θέματα για να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς όταν πηγαίνουν στην τάξη να περιλαμβάνουν ορισμένα θέματα. Και να δίνουν και πληροφορίες. Έχουμε και προγράμματα διαγωνισμούς που λαμβάνουν μέρος οι μαθητές μας. Υπάρχουν κανάλια μέσα από την παιδεία μας για να καταλήξουν πληροφορίες κάτω στους μαθητές. Χρειάζεται όμως πολλή δουλειά να τα οργανώσει κάποιος. Γιατί σίγουρα αν ξεκινήσεις να συζητάς για παράδειγμα, αν υποθέσουμε λέω, ότι συζητάς το θέμα αντιβιωτικών στα ζώα, αντιλαμβάνεσαι ότι μόλις ξεκινήσεις να συζητάς, θα εμφανιστούν αυτοί που εισάγουν τα φάρμακα να σου κάνουν πρόβλημα, θα εμφανιστούν οι χτινοτρόφοι να σου κάνουν πρόβλημα, θα εμφανιστούν ίσως αυτοί που διαχειρίζονται το γάλα, αυτοί που παράγουν και πουλούν προϊόντα γαλακτοκομικά. Είναι μια πολύ μεγάλη πίεση που θα δημιουργηθεί από διάφορους και χρειάζεται να έχεις έτοιμες επιστημονικές απαντήσεις γι' αυτό. Διαφορετικά θα χάσεις το παιχνίδι. Αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος πριν ξεκινήσεις να κάνεις κάτι, γιατί όταν θα έρχονται οι πιέσεις από τις διάφορες πλευρές, πρέπει να ξέρεις να απαντάσεις. Διαφορετικά θα βλέπεις δημοσιεύματα στις εφημερίδες, προγράμματα, δελτία ειδήσεων κτλ. Με κακές αναφορές στην προσπάθεια που έχεις κάνει. Έχετε δει καθόλου παιδιά ή μαθητές, ας πούμε, του γυμνασίου Λυκείου να κινητοποιούνται για τέτοια θέματα? Ειδικά για τα αντιβιωτικά στα ζώα? Όχι, γενικότερα, για θέματα τα οποία είναι. Θέματα γενικά υγείας. Βέβαια, ναι. Για θέματα υγείας, βέβαια. Ναι. Θέματα υγείας. Ναι. Και μάλιστα να πω ότι και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΠΑΚ, βοήθησε σε ένα πολύ εντυπωσιακό πρόγραμμα. Εγώ εντυπωσιάστηκα όταν το είχα δει, σαν επίτροπος τότε. Όταν είχαν κάνει μετρήσεις της ποιότητας του αέρα στην αυλή και μέσα σε διάφορες τάξεις,
Και ήταν εντυπωσιακό γιατί επιβεβαιώθηκε αυτό που λέμε πάντα, τι να μην κάνεις σε μια τάξη για να έχεις υγιεινό περιβάλλον ή αν θέλετε καθαρόν αέρα. Γιατί η τάξη η οποία φάνηκε ότι είχε το χειρότερο πρόβλημα ήταν η τάξη της φυσικής. Γιατί στην τάξη της φυσικής είχε πολλά ράφια, τα οποία δεν είχαν τζάμι μπροστά να κλείνουν, ήταν απλώς ράφια, τα οποία μάζευαν σκόνη. Και όταν μπεις μέσα και περπατήσουν οι μαθητές που μπαίνουν να κάνουν μάθημα, σηκώνεται η σκόνη πάνω και την αναπνέεις. Και έτσι τα παιδιά έδειχνε και η μέτρηση. Αλλά όταν ερωτήσαν τα παιδιά που είχαν προβλήματα αναπνευστικά, όπως άσθμα για παράδειγμα, αυτοί έλεγαν ότι δεν νιώθουν καλά σε αυτήν την αίθουσα. Δηλαδή το ότι έλεγαν τα παιδιά συμφωνούσε με τις μετρήσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και τα παιδιά πρότειναν κάποιους τρόπους επίλυσης. Στην προκειμένη περίπτωση η απάντηση ήταν ότι πρέπει τα ράφια να φτάνουν μέχρι την οροφή, να μην έχει κενό πουθενά και να έχουν μπροστά τζάμια. Γίνεται να είναι ανοιχτά. Όταν κοιτάξει κάποιος κανόνες σχεδιασμού χώρων που να έχει καθαρή ποιότητα του αέρα, ένα από τα σημεία είναι να μην έχει οριζόντιες επιφάνειες όπου μπορεί να έχει επικάθεση η σκόνη. Ωραία. Αυτές ήταν οι δικές μας ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε για το θέμα μας. Εγώ θα ήθελα να εστιάζουμε ένα μέρος της έρευνας μας τουλάχιστον στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος ειδικά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Χρειαζόμαστε επιστημονική στήριξη για να τα προωθήσουμε καμιά φορά. Χρειαζόμαστε την επιστημονική στήριξη για να κάνουμε και εκστρατείες ενημέρωσης στο κοινό, γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και αυτήν την οδό. Και θα ήθελα πάρα πολλά να βλέπω ερευνητικά προγράμματα που έχουν στόχο την κυπριακή κατάσταση, την κυπριακή κοινωνία, την κυπριακή πολιτεία. Να προσπαθήσουμε να σπρώξουμε τον τόπο μας να πάει μπροστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Είστε καλά.